απολυτισμός του 2015, μας δόθηκε μία έκθεση καθαρά, αν θέλετε, με νούμερα. Αυτό που εμείς έχουμε να δηλώσουμε είναι ότι δεν είμαστε λογιστές, είμαστε δημότες αυτής εδώ της πόλης και αυτό που έχουμε να κρίνουμε είναι, αν θέλετε, τα έργα που βλέπουμε να γίνονται ή να μην γίνονται σε αυτή την πόλη. Δυστυχώς, το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουμε είναι ότι η παρούσα Δημοτική Αρχή ισχυρίζεται ότι έχει έναν σχεδιασμό τον οποίο βαφτίζει ως στρατηγικό σχέδιο και, αν θέλετε, ως προγραμματισμό, αλλά εμείς δεν βλέπουμε ένα σχέδιο που πράγματι στοχεύει κάπου και έχει έναν απότερο σκοπό. Και αυτό τι εννοούμε, γενικά ένας Δήμος, το κύριο μέλημά του είναι να φροντίζει, αν θέλετε, για το επίπεδο ζωής της πόλης και άρα των δημοτών και επίσης να προσπαθεί να δημιουργεί δομές που να οδηγούν, αν θέλετε, σε έξοδο από τα αδιέξοδα που ζούμε. Εμείς βλέπουμε μια εικόνα εγκατάλειψης, βλέπουμε λακκούβες στους δρόμους, βλέπουμε σκοτεινές γειτονιές, βλέπουμε, αν θέλετε, απουσία οποιαδήποτε ενέργειας που θα οδηγούσε σε εξωστρέφεια και οικονομική και πολιτιστική το Δήμο μας. Δεν βλέπουμε λοιπόν έργα, αλλά απέναντίας βλέπουμε έναν αιμονικό προσανατολισμό προς τον εντυπωσιασμό. Τι εννοούμε λοιπόν με αυτό? Καταψηφίσαμε επομένως τον απολογισμό, γιατί απλούστατα δεν έχει όραμα, απλά μας κοροϊδεύει. Γιατί αν είχε ένα πραγματικό όραμα, αναρωτιόμαστε τώρα τις απόκριες, δεν θα γίνουν εκδηλώσεις στην πόλη, με το πρόσχημα ότι το κύριο, αν θέλετε, η κύρια εκδήλωση για το Δήμο της Τρίπολης είναι το Πάσχα. Επομένως, θα έδινε ο Δήμος όλη του την ενέργεια στο να γίνει κάτι εξαιρετικό στις γιορτές του Πάσχα, στη γιορτή του Πάσχα. Αναρωτηθήκαμε αν υπάρχει κάποιος σχεδιασμός ήδη. Εισπράξαμε ηρωνία. Ρωτήσαμε, αν θέλετε, τι γίνεται με τα δικαστήρια, με τα υπόγεια του δικαστικού μεγάλου, το οποίο εδώ και 1,5 χρόνο η Δημοτική Αρχή μας έχει πει ότι οδεύει και προσθαντολίσει και ότι είναι ένα μνημείο κυριολεκτικά, όχι μόνο ιστορικό, αλλά αν θέλετε και αρχιτεκτονικό, που θα μπορέσει να βοηθήσει και στην τουριστική και επιστημονική άρα προβολή της πόλης. Δυστυχώς οι ενέργειές της δεν μας έχουν πείσει. Μας είπε ο Αντιδήμαρχος ότι εδώ και σε ένα μήνα θα περάσει και θα γίνουν κάποιες ενέργειες που θα επιτρέψουν στο Δήμο να προχωρήσει τη διάσταση του δικαστικού μεγάλου. Το δικαστικό μέγαρο, ξέρετε, καταστρέφεται από την υγρασία, επήγει η διάσωσή του, οι ενέργειες που έχουν γίνει από το Δήμο δεν έχουν ευδοκιμήσει ακόμα. Ελπίζουμε στον ένα μήνα που μας είπε ο Αντιδήμαρχος πραγματικά να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Στην πορεία, αν θέλετε, ρωτήσαμε και γιατί γίνεται τελικά με τη μεταμόρφωση. Υποτίθεται ότι και εκεί πρέπει να γίνουν έργα και εκεί θα ήταν ένα σημείο αναφοράς της πόλης μας. Απάντηση δεν πήραμε. Και στη συνέχεια, βέβαια, αυτό που κυρίως βλέπουμε είναι ότι καταστρέφεται το Μαλαιροπούλιο, δεν υπάρχει και εκεί διοικούς επιτροπή, δεν υπάρχουν, αν θέλετε, λύσεις προς την κτηριακή υποδομή που έχει προβλήματα, ένα κεφάλαιο για την πόλη, το Μαλαιροπούλιο, που θα μπορούσε να γίνει πόλος έλξης και άρα και οικονομικής εξωστρέφειας για μας εδώ. Στο επόμενο και αυτό που θίξαμε ως Μαντινιακή Συμπολιτεία, βέβαια εθίχθη και από άλλες παρατάξεις και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό, για την ευαισθησία, είναι το θέμα του Άγιου Βλάση, το οποίο βέβαια προέκυψε ένα καινούριο στοιχείο, πέρα από την περιβαλλοντολογική καταστροφή που γίνεται εκεί. Έχουν λήξει συμφωνίες με τους ιδιοκτήτες, οι οικονομικές συμφωνίες με τους ιδιοκτήτες. Πληρώναμε εκεί 1.800 ευρώ το μήνα, αν δεν κάνω λάθος. Η Μαντινιακή Συμπολιτεία είχε δεχτεί να με και είχε στηρίξει το Δήμο να πάμε εκεί για 6 μήνες, όπως ο Δήμαρχος μας είχε πει. Ήδη έχουν περάσει 2 χρόνια και εξακολουθεί να γίνει την περιβαλλοντολογική καταστροφή εκεί. Παρ' όλα αυτά, το καινούριο σημείο πια είναι οικονομικό, δεν αφορά το περιβάλλον. Είναι ότι είχε συμφωνηθεί με τους ιδιοκτήτες 1,5 χρόνο να διαρκέσει αυτή η μίσθωση με 1.800 ευρώ το μήνα και υπάρχει μια ρήτρα στο συμβόλαιο
ότι σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που θα ξεπερνούσε ο Δήμος αυτό το όριο της μισθώσεως, θα τριπλασιαζόταν το ενίκιο, δηλαδή θα πηγαίναμε γύρω στις 5.400, κάπου λάθος, κάπου εκεί το μήνα. Το γεγονός είναι ότι αυτή η ρήτρα δεν συμφωνήθηκε όντως ποτέ από το Δημοτικό Συμβούλιο. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και επίσης περιμένουμε να μην πληρώσει ο Δήμος, άρα εμείς οι δημότες, πράγματα που δεν οφείλουμε. Ο Δήμαρχος επιφυλάχτηκε ότι θα γίνει κατηδίαν ενημέρωση και για τα δικαστήρια που ζητούν οι ιδιοκτήτες, γιατί ζητούν και άλλα ποσά, και για το συγκεκριμένο θέμα. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι δεν μιλάμε και για μια άλλη ακόμα οικονομική καταστροφή. Πέρα από την περιβαλλοντολογική και πέρα από τις έτοιμες λύσεις που μας έλεγε ο Δήμαρχος όταν έπαιρνε την εξουσία, όταν διεκδικούσε μάλλον την εξουσία, ότι είχε για το συγκεκριμένο θέμα. Κοιτάξτε, οι δασικοί χάρτες όντως είναι ένα θέμα που δημιούργησε αρκετά προβλήματα, δεν ήταν βέβαια αυτός ο στόχος. Είναι όμως ένα θέμα που θα πρέπει όλους μας να μας κρατήσει σε εγρήγορση, γι' αυτό και εμείς ζητήσαμε χθες να μην συζητηθεί το θέμα παρά σε τακτή συνεδρίαση, όταν και ο Δήμος μας θα έχει μια καλύτερη εικόνα του τι πραγματικά συμβαίνει στο Δήμο, γιατί γι' αυτό μιλάμε, και ίσως και στο νομό, και να φροντίσουμε για την δικαιότερη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των συνδημοτών μας. Δεν είναι απόλυτα σωστό, αν όχι εντελώς λανθασμένο, το να ζητούνται τόσο υπέροχα ποσά για τις ενστάσεις, για να αποδείξει κάποιος ότι του ανήκει η περιουσία του. Νομίζω ότι εκεί θα συμβάλλουμε όλοι στο να είναι όσο το οικονομικό μάλλον να είναι όσο το δυνατό συμφερότερο και πιο δίκαιο επομένως για το δημότη που θέλει να διεκδικήσει την περιουσία του και τα δικαιώματά του. Νομίζω ότι θα ευοδοθούν οι ενέργειες οι οποίες θα γίνουν από όλους μας στοχευμένα.